ρίξανε τις τσέπες των καταναλωτών οι νέες αυξήσεις στις ήδη καυτές τιμές των καυσίμων. Συγκεκριμένα, τις τελευταίες 15 μέρες η τιμή της βενζίνης 95 από τα δηληστήρια αυξήθηκε κατά 4,2%, του πετρελαίου κίνησης γύρω στο 17% και του πετρελαίου θέρμανσης γύρω στο 15%. Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή ΕΧΜΕΣ, ο εκπρόσωπος των πρατηριούχων θα προβούν σε καταγγελία στην ΕΠΑ για αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των πρατηρίων, αναφορικά με τις μεγάλες αποκλίσεις που καταγράφονται στις τιμές. Οι πρατηριούχοι δεν έχουν καμία σχέση με τη διαμόρφωση της χοντρικής πώλησης. Οι πρατηριούχοι διαμορφώνουν τη λιανική τιμή πώλησης με το πολύ μικρό περιθώριο κέρδους που τους επιτρέπει ο αθέμητος ανταγωνισμός. Με την πρόεδρο της Επιτροπής να αναφέρει πως υπάρχουν ήδη καταγγελίες ενώπιόν τους. Για περαιτέρω διερεύνηση, ωστόσο, όπως εξηγεί, θα πρέπει πρώτα να διαπιστωθεί ότι υπάρχει προσυνεννόηση μεταξύ των εταιριών. Εμείς ελέγχουμε μόνο την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από κάποια επιχείρηση ή βλέπουμε εάν υπάρξουν κάποιες συμφωνίες οι οποίες είναι παράτυπες, παράνομες, τα λεγόμενα καρτέλς που πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Μόνο τότε μπορούμε να επέμβουμε. Από την πλευρά της, η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή θεωρεί δικαιολογημένες αυτές τις αυξήσεις. Χωρίς τους φόρους είμαστε έβδομοι. Από το τέλος. Έβδομοι χαμηλότερη τιμή, ναι, για την βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμασης είμαστε στη 14η θέση. Σε δεινή θέση, οι κάτοικοι των ορεινών κοινοτήτων προβλέπουν ένα δύσκολο και κρύο χειμώνα, αφού η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έφτασε σε ιστορικά ψηλά επίπεδα, με την τελευταία αύξηση των 7 σεντολίτρων που προσθέθηκε στα νέα φορτία. Αναγεμίσει ένα τάγκι πέρσι, χρειάζεσαι γύρω στα 600 ευρώ. Φέτος είναι ακόμη πιο μεγάλο το πρόβλημα, δηλαδή από ό,τι υπολογίζουμε θα χρειάζεσαι γύρω στα 1.000 ευρώ. Με τους ίδιους να επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να εξασφαλίσουν χορηγίες για τα νοικοκυριά.